Είπαμε ότι πάντα στη θεωρία είμαστε εξπερ. Και έτσι ρωτώ τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, αυτόν τον καλημερίσω, εάν βέβαια σωστά μετέφρασα αυτό το δελτίο τύπου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Καλημέρα σας, κυρία Δουλειαράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο προσεγγίσαμε και μαζί κάποια στιγμή όταν από την εκπομπή σας για πρώτη φορά βγήκαν οι ανακοινώσεις αυτές όσον αφορά την πρόθεση της πολιτείας διαστόματος πρωθυπουργού αμέσως μετά το σεισμό στην Τουρκία, λίγο μετά μάλλον το σεισμό στην Τουρκία, αλλά και την παρότριση του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΣΠ, του Προέδρου του ΟΑΣΠ, του κυρίου Λέκα, ώστε να γίνει μια συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για να μπορέσει να γίνουν οι έλεγχοι των δημοσίων κτηρίων. Μάλιστα ήταν και αναδείχθηκε το θέμα εκείνη την εποχή, εκείνες τις μέρες μάλλον, γιατί είναι πριν από μερικούς μήνες, αναδείχθηκε το θέμα των 80.000 και πλέον κτηρίων που και της εντύπωσης εγκυκλίου του 2003, η οποία είχε σταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, στους δήμους, στις περιφέρειες και λοιπά που έχουν τέτοια κτίρια. Μιλάμε για σχολεία, έτσι, μιλάμε για ειδικές υπηρεσίες, μιλάμε για πυροσβεστικά κτίρια που έχουν νοσοκομεία, τα πυροσβεστικά σώματα κλπ. Νευραλικές λοιπόν υπηρεσίες, έτσι, όταν συμβεί ένα σεισμός, οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν και φυσικά να μην έχουμε καταρρεύσεις. Και από το 2003 δεν είχαν ελαχθεί από τα 80.000 κτίρια, τότε μόλις 16.000 κτίρια. Και μάλιστα με έναν παροχημένο έλεγχο, αντιλαμβάνεστε, μετά από 20 χρόνια και πλέον, χωρίς ηλεκτρονικούς φακέλους, χωρίς αυτή τη στιγμή αυτά τα στοιχεία καν να υπάρχουν σε κάποια χαρτιά μέσα εκεί στον ΟΑΣ. Άρα μπήκαμε λοιπόν σε μια διαδικασία συζήτησης πλέον, γνωρίζοντας ότι πλέον τα ηλεκτρονικά συστήματα, τουλάχιστον που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο, και οι πλατφόρμες στις οποίες, όπως είναι το ΙΑΔΙΕΣ, η ταυτότητα των κτηρίων κλπ. Οι περισσότεροι δήμοι και οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, τουλάχιστον αφορά τα κτίρια τα οποία έχουν στην κατοχή τους ή συντηρούν, έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτότητα των κτηρίων, στην ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων, μια και πολλά από αυτά ή τα περισσότερα θα έλεγα εγώ δεν είχαν οικονομικές άδειες. Ακόμα λοιπόν ψαχνόμαστε, κύριε Ταβερναράκη. Όχι, αυτή είναι η εικόνα που σας έλεγα. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, είναι η εικόνα. Εγώ το προχωρώ και πάω παρακάτω. Άρα, και λέω, αυτή λοιπόν η εικόνα, στην οποία έτσι κι αλλιώς είχαμε κάποια δεδομένα ήδη στα ηλεκτρονικά μετράγια, στις ηλεκτρονικές ταυτότητες, βοηθάει αυτή τη στιγμή στην γρήγορη διαδικασία, στην οποία μπορούμε πλέον με ηλεκτρονικά μέσα, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, οι συνάδελφοι να προχωρήσουμε στους πρώτους πρωτοβάθμιους ελέγχους και μάλιστα με ένα χρονικό περιορισμό της τάξης των 8 μηνών. Άρα ο στόχος λοιπόν είναι της συγκεκριμένης τέλος πάντων προκήρυξης της οποίας θα γίνει τις επόμενες μέρες όσον αφορά για να κατευθυνθούν οι αιτήσεις βάσει της κοινή υπουργικής απόφασης που βγήκε λίγο πριν να διαλυθεί η Βουλή. Θα κληθούν περίπου γύρω στις 5.000 συνάδελφοι πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε αυτούς τους ελέγχους. Υπάρχει μια αντίστοιχη αμοιβή για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο. Ο στόχος λοιπόν ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα να προχωρήσουμε γρήγορα μέσα στους πρώτους 8 μήνες να έχουμε τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, να γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς συμβαίνει στα κτίρια μας μορφολογικά, αν έχουν η μορφολογία των κτιρίων. Έτσι, ένας μηχανικός μπορεί να αντιληφθεί αν η μορφολογία του κτιρίου είναι η κατάλληλη, είναι εντός αντισεισμικού κανονισμού ή έχει κάποιες παρεκκλήσεις από τον αντισεισμικό, από τον σχεδιασμό που ορίζει ότι θα πρέπει να είναι σχεδιασμό, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός ενός κτηρίου, αν έχει οικοδομική άδεια, ποιον αντισεισμικό κανονισμό έχει, πότε χτίστηκε αυτό το κτίριο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι 100 χρονών και πλέον, τα οποία είναι σχολεία, υπάρχουν όμως και κτίρια τα οποία είναι νεότερα. Άρα λοιπόν η ιεραρχία των πρώτων 20.000 κτηρίων, όπως έχουμε συζητήσει μαζί, σε σχέση με τους αντισεισμικούς κανονισμούς και την πρόοδο των αντισεισμικών κανονισμών, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα κτίρια τα οποία είναι πριν του 1959, είναι τα κτίρια τα οποία είναι πριν το αντισεισμικό του 1985, είναι τα κτίρια τα οποία είναι μετά το 1993, που ήταν οι τροποποιήσεις του αντισεισμικού, αλλά και τα κτίρια που είναι πριν το 2000 και μετά το 2000. Άρα έχουμε λοιπόν μια κατηγοριοποίηση κτιρίων, τα οποία μπορούμε σε σχέση με τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τα οποία έχουν
αντισημικό κανονισμό, συγγνώμη, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε και να έχουμε μετά και την αντίστοιχη κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία θα αξιολογηθούν, θα κατηγοριοποιηθούν αυτά τα πρώτα 20.000 κτίρια νευραλγικής σημασίας και στη συνέχεια θα προχωρήσουν οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι και φυσικά το ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να έχουμε και εμείς ως πολίτες. Και ο κάθε πολίτης εξημών που χρησιμοποιεί τέτοια κτίρια, πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία ή πάει το παιδί του στο σχολείο, να δει αν το κτίριο αυτό όντως έχει ένα βαθμό τέτοιο επικίνδυνοτητας που να χρήζει περαιτέρω. Κύριε Ταβερναράκη, επί πόσων, επί συνόλου πόσων κτιρίων, μα ακούτε με κιόλας, επί συνόλου πόσων κτιρίων, κύριε Ταβερναράκη, η ιεραρχία πρώτες 20.000 που θα πρέπει μέσα σε 8 μήνες να τελειώσει ο πρωτοβάθμιος ή να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, επί συνόλου πόσων κτιρίων. 80.000 βάσει της εγκυκλίου του 2003. Μάλιστα. Περίπου στα 80.000. Ο δεύτερος έλεγχος μετά τους 8 μήνες και πόση διορία θα πρέπει να δοθεί για να πάει κάποιος, για να φτάσει κάποιος να κάνει τις επεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται και θα τους προτείνετε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Κοιτάξτε, η εικόνα την οποία θα διαμορφωθεί σε αυτούς τους πρώτους 8 μήνες και θα έχουμε την κατηγοριοποίηση των 20.000 πρώτων κτηρίων, είναι προφανές ότι θα μας δώσει ποια κτίρια θα πρέπει να πάνε σε δευτεροβάθμιο έλεγχο. Θα είναι ένα ποσοστό αυτών. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Να σας το πω, θα το δείξει ο έλεγχος. Ευελπιστώ ή τέλος πάντων υπολογίζω, θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να είναι τουλάχιστον τα μισά ή λιγότερα τουλάχιστον από τα μισά. Ευελπιστώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτά που θα είναι, μπορεί να είναι όμως και 20-30%. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε τον έλεγχο. Αλλά, στατιστικά το λέω έτσι. Αλλά αν υποθέσουμε καμία υπόθεση εργασίας ότι θα είναι περίπου τα μισά, σημαίνει ότι τα 10.000 κτίρια θα πρέπει να επενελεχθούν, ενώ συγχρόνως να προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους δευτεροβάθμιους ελέγχους με νέα προκήρυξη στα επόμενα 20.000 κτίρια όταν ολοκληρωθεί ο δευτεροβάθμιος. Πόσο γρήγορα μπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη αυτή και η διαδικασία έτσι όπως είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, τώρα. Εγώ νομίζω αν ο πρωτοβάθμιος έλεγχος σε σχέση με το πόσα κτίρια θα χρειάζονται για δευτεροβάθμια, πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε την εικόνα ποια κτίρια χρήζουν εν τέλει νέας μελέτης, μάλλον μελέτης ενίσχυσης. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όπως ο Δήμος Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε κάποιους ελέγχους και μάλλον έχουν διαπιστωθεί όταν πήγαν να γίνουν κάποιες εργασίες, όπως είναι το ΕΧΤΟ που είχαμε κάποιες πήγαν να γίνουν κάποιες επισκευές από το σεισμό και διαπιστώθηκε ότι το κτίριο έχει όντως προβλήματα, γιατί δεν είχε γίνει ο έλεγχος. Όπως είναι το κτίριο το οποίο είναι της Ακαδημίας, το οποίο σήμερα προχωράνε σε μια ενίσχυση. Αντίστοιχα προχωράνε και οι περιφέρειες σε όλη τη χώρα και οι υπόλοιποι δήμοι σε κτίρια τα οποία είναι εμφανώς ή τέλος πάντων μίλησαν από μόνο τους ότι έχουν πρόβλημα και υπήρξαν οι αντίστοιχες παρεμβάσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως καθολικό πλέον, έτσι, υποχρεούται η πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες και θα πρέπει να γίνει καθολικό και αυτός ο προσεισμικός έλεγχος θα μας οδηγήσει εν τέλει σε ένα αρκετό διάστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά πιστεύω ότι όταν, αν και εφόσον δρομολογηθεί, θα έχουμε ένα αποτέλεσμα και αυτό είναι και το ζητούμενο. Και εμείς οι μηχανικοί κρινόμαστε τουλάχιστον από το αποτέλεσμα όσον αφορά ότι τελικά όταν θα συμβεί το σεισμικό φαινόμενο, όταν θα συμβεί αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφευθεί, ο πολίτης θα προστατευτεί και εν τέλει θα, ξέρετε, δεν θα προκαλέσει. Κύριε Ταβερναράκη, λέω εγώ πάρα πολύ απλά, κρατάω αυτό που λέτε, ότι πιστεύετε, ελπίζετε μέχρι το τέλος το 2023 να υπάρχει αυτή η πρώτη εικόνα τουλάχιστον για τα 25.000 πρώτα κτίρια ιεραρχικά, 20.000, ωραία, 20.000 κτίρια συνολικά στην επικράτεια για το ποια είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ωστόσο, ξέρετε, θα κρατήσω όλες αυτές τις φράσεις τις οποίες χρησιμοποιήσατε ή τις λεξούλες που χρησιμοποιήσατε πριν από λίγο. Υποθέτω, υπολογίζω, ελπίζω, πιστεύω. Δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Όχι. Με την ελπίδα πάμε, με την ελπίδα πάμε. Έτσι όπως από εσάς κρίνετε, κρατάω τις δικές σας τις κουβέντες πολύ προσεκτικά. Ούτως ή άλλως είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε, να είμαστε και δύο καλά πάνω σε αυτό καλά, το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως, κλείνοντας να σας πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση
είναι ένα θέμα που προσπαθούσαμε χρόνια τώρα να ενεργοποιήσουμε. Δεν λέμε το αντίθετο, λέμε γιατί καθυστερήσαμε και γιατί κολυσιεργούμε από το 2003 μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η κουβέντα. Σαφέστατα και είναι στην σωστή κατεύθυνση. Είναι στη σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα πάει, γι' αυτό είπα και ελπίζω. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε καθολικό βαθμό. Χρησιμοποιούμε πλέον ηλεκτρονικά μέσα τα οποία δίνουν τα εχέγγυα ότι όλα αυτά θα γίνουν σχετικά γρήγορα. Πιστεύω ότι αποκτώντας την εμπειρία από αυτές τις πρώτες 20.000 ελέγχους θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στους υπόλοιπους ελέγχους για να ολοκληρώσουμε τα δημόσια κτίρια και φυσικά το ζητούμενο θα είναι πάντα και το επαναλαμβάνω να προχωρήσουμε εν τέλει στα κτίρια τα οποία θα διαπιστωθούν μετά από ενδελεχή έλεγχο. Να γίνουν οι αντίστοιχες μελέτες και φυσικά να βρεθεί η χρηματοδότηση για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις. Να εκμεταλλευτώ λίγο την παρουσία σας και να ρωτήσω το εξής, κύριε Ταβερναράκη. Δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, σας παρακαλώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΕΦΚ, ΔΑΕΦΚ, έχουν αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους, τους φακέλους και ό,τι γίνεται στους σεισμόπληκτους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου? Διότι η πρώτη εικόνα ή η ματιά όταν συζητάμε ένα τέτοιο θέμα πάει στον Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, όπου υπήρξαν οι μεγαλύτερες ζημιές, αλλά είπαμε πως έχουν αλλάξει δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε, κυρία Δουλειάη, το έχω συζητήσει πολλές φορές, το έχουμε παλέψει με νύχια και με δόντια εδώ στο τεχνικό μελητήριο, έχουμε κάνει δεκάδες συσκέψεις, έχουμε κάνει και με ομολογμένος και με υπουργούς της κυβέρνησης, της απερχόμενης τέλος πάντων κυβέρνησης, έχουμε κάνει με καλή διάθεση προτάσεις, ενώ έχουν αποδεχτεί κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών. Δυστυχώς διαλύθηκε η Βουλή, αναμέναμε να γίνουν αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις τουλάχιστον για την απλοποίηση για τα πράσινα κτίρια, δυστυχώς δεν έγινε. Άρα η κατάσταση παραμένει η ίδια, τουλάχιστον πληροφόρηση την οποία έχω για την ΤΑΕΦΚ εδώ, για το τμήμα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, δυστυχώς είναι απογοητευτικά τα νούμερα. Δεν έχουν αυξηθεί όσον αφορά οι εγκρίσεις. Είναι πάρα πολύ λίγες οι εγκρίσεις που έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Από όσο γνωρίζω, είναι τουλάχιστον κάτω από 20. Αν θυμάστε, πριν από μερικούς μήνες ήμασταν στις 7-8. Οι φάκελοι αυξάνονται σε χιλιάδες. Δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Με κάθε επιφύλαξη σας το λέω το νούμερο. Αλλά αυτή τη στιγμή πάντως δεν φαίνεται να προχωράνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να προχωρήσουν. Μάλιστα. Και δυστυχώς παραμένουν. Το θέμα είναι ότι παραμένουν οι άνθρωποι στα κοντέινερ. Νομίζω ότι το διαπιστώνουμε όσοι περνάμε από την περιοχή καθημερινά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλά, καλημέρα.